για να κάνουμε μια κουβέντα και για να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση, αλλά και να σας δώσουμε κάτι που θα το είδατε και μια δωρεά που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ήταν η εισήγηση της κυρίας Στέλλη Γιορίδου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά. Μεγάλη Τετάρτη. Ήταν μια πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα του πρόεδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα. Για να ακούσω λίγο γι' αυτό και μετά να πάμε λίγο στην εκτίμηση της κατάστασης και το τι ακριβώς συγκεντρώνετε κι εσείς ως στοιχεία για το πώς προχωράει όλη αυτή η πολύ περίεργη ιστορία και στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε λίγο πρώτα για τη δωρεά. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε δωρήσει, αν έχει φτάσει, πότε θα φτάσει και ποια είναι η χρησιμότητα. Κύριε Παραρά, με πρωτοβουλία του Προέδρου μας και με συνεισφορά όλων των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωβουλευτών, έγινε αυτή η δωρεά προς το νοσοκομείο Καστοριάς. Επιλέχθηκε το νοσοκομείο Καστοριάς καθώς είναι η περιοχή που έχουμε τα περισσότερα κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό και αντιμετωπίζουμε και πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου μας και από άποψη υλικών αλλά και από άποψη προσωπικού, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου το νοσοκομείο χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση. Και δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό έχουμε καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης στο να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Η δωρεά λοιπόν που γίνεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα αφορά έναν κλίβανο ατμού 400 λίτρων και ένα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα αξίας 120.000 ευρώ. Είναι μια συμβολική κίνηση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και μια ουσιαστική κίνηση για να μπορεί το νοσοκομείο μας με περισσότερα μέσα να ανταποκριθεί σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση. Έχουν φτάσει ή θα φτάσουν αυτά? Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έρθουν τα μηχανήματα. Έχει ανακοινωθεί στη τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον πρόεδρό μας, την κυρία Γεροβασίλη, την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον διοικητή της Τρίτη ΥΠΕ. Έχει ανακοινωθεί η δωρεά, έχει γίνει παραγγελία. Τις επόμενες μέρες, πιστεύω ότι τη εβδομάδα μετά του Πάσχα, θα παραδοθούν τα μηχανήματα. Γιατί όλα αυτά, ναι, μας βρήκαν πολύ ξαφνικά όλους. Υπήρχαν οι ελλείψεις, όπως λέτε, υπήρξαν οι καθυστερήσεις. Και όλα αυτά, ξέρετε, λέμε να έρθουν γρήγορα πριν περάσει το κακό, γιατί τώρα τα χρειαζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια πολύ σημαντική δωρεά, γιατί τα μηχανήματα αυτά είναι μηχανήματα που τα χρειάζεται το νοσοκομείο και η συνεννόηση για τα μηχανήματα αυτά έγινε με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, ώστε να είναι και χρήσιμα αυτά τα οποία δωρίζουμε. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντική, εκτιμώ, αυτή η κίνηση, γιατί βοηθάει πολύ το νοσοκομείο μας και τη δουλειά του υγειονομικού προσωπικού. Το λέω γιατί να πιάνουν τόπο, επαναλαμβάνω, σε αυτή την πολύ κρίσιμη έτσι στιγμή. Και είναι και κάτι που θα μείνει στο νοσοκομείο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για την λειτουργία του. Ωραία. Δώστε μου μια εικόνα τώρα για την κατάσταση. Πώς είναι τα πράγματα, τι στοιχεία συλλέγετε, ποια είναι η επαφή που έχετε είτε με τη διοίκηση είτε με οποιοδήποτε άλλον, ώστε να ενημερώνεστε? Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι αυτή η ενημέρωση και αυτή η επαφή και με την διοίκηση. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν 13 νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο. Η κατάσταση φαίνεται ότι πάει λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι δεν έχουμε μεγάλη προσκόμιση καινούριων περιστατικών. Αναμένονται κάποια αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα για αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας. Υπάρχουν όμως ακόμη, φαίνεται ότι η διασπορά στην περιοχή είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, σιγά σιγά όμως ελαττώνονται τα περιστατικά. Για να μπορέσουμε να μιλάμε για μία απόλυτη νίκη, φαντάζομαι ότι θα πρέπει
όλο αυτό να το φτάσουμε σε μηδενικές πλέον εισαγωγές και σε αρνητικά, απόλυτα αρνητικά, σε νούμερο δηλαδή, σε αριθμούς και τα λοιπά, δείγματα. Δηλαδή για να τελειώνουμε φαντάζομαι πρέπει να περάσουν 7, 8, 10 μέρες όπου δεν θα έχουμε επιβεβαιωμένα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτά τα κρίνουν οι ειδικοί επιστήμονες από την πολιτική προστασία mm-hmm. και από τον ΕΟΔΗ. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σαφής εικόνα για την μείωση των περιστατικών και τότε νομίζω ότι θα πάρουν και τις ανάλογες αποφάσεις. Προς το παρόν φαίνεται ότι η εικόνα αυτή δείχνει πως πρέπει να συνεχιστούν τα έκτακτα μέτρα. Είναι μια απόφαση που την παίρνουν οι επιστήμονες. Αυτοί δηλαδή αξιολογούν τα δεδομένα. Δεν είμαι η αρμόδια. Εντάξει, μιλάτε όμως, μιλάτε. Γνωρίζω ότι μιλάτε και με τον Υπουργό, μιλάτε και με τον ΕΟΔΗ και λογικό είναι νομίζω. Έτσι. Οπότε παίρνετε διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι χρήσιμα να τα ακούμε. Έχετε. Ναι. Την Δευτέρα είχα μία επικοινωνία με τον Υπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου και εν ώψη της δωρεάς που θα κάναμε. Πράγματι υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως οι αποφάσεις σας λέω ότι παίρνονται από τους ειδικούς και δεν μπορώ να γνωρίζω τα απόλυτα στοιχεία που έχουν καλά, για την δική μας περιοχή. Και να σας πω κάτι, γνωρίζουμε ή λέμε ή μαθαίνουμε διάφορα μέχρι εκεί που πρέπει. Όντως οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί μας καθοδηγούν. Δεν έχετε διαφορετική άποψη ότι η χώρα μας δεν θα φτάσει σε όλα αυτά που βλέπουμε στη γειτονιά μας, στην ευρωπαϊκή γειτονιά? Από ό,τι φαίνεται η αντιμετώπιση στην δική μας χώρα, καθώς η λήψη των έκτακτων μέτρων έγινε νωρίς και με βάση την εμπειρία που είχαμε από αυτό που συνέβαινε στην Ιταλία, από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνουμε γενικά και δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ειδικά στη δική μας περιοχή που είχαμε και έχουμε την υποχρέωση να τις τονίζουμε μέχρι αυτό να λυθεί. Γιατί κύριε Παραρά, η δική μας περιοχή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση και να μην είχαμε αυτόν τον αριθμό των 80 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αν τα μέτρα είχαν ληφθεί στην ώρα τους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν, σε γενικές γραμμές στη χώρα δεν έχουμε τις πολύ δυσάρεστες εικόνες που συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 102 τα θύματα, μαθαίνω για άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον φωνικό ιό, τώρα έγινε. Λοιπόν, είναι μια μακάβρια λίστα η οποία μεγαλώνει, κυρία Τελιγιορίδου. Δυστυχώς είναι μακάβρια η λίστα. Αυτό που προέχει είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και η πολιτεία, η κυβέρνηση να συνεχίσει μια προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει και που είχαμε ζητήσει, γιατί για παράδειγμα ακόμη δεν έχουμε την στελέχωση που χρειάζεται σε ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο για αυτή την έκτακτη ανάγκη. Με αποτέλεσμα και η διοίκηση του νοσοκομείου και η διεύθυνση της ιατρικής υπηρεσίας να ζητάει εναγωνίως για να μπορέσει να λειτουργήσει 2 επιπλέον αναισθησιολόγους και 3 παθολόγους, γιατί το νοσοκομείο μας, παρόλο που επίσημα δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς, άτυπα λειτουργεί ως νοσοκομείο αναφοράς. Σήμερα για παράδειγμα νοσηλεύονται 13 άτομα, από τα οποία τα 4 είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα και για τα υπόλοιπα. Κάποια από αυτά είναι αρνητικά. Αλλά το νοσοκομείο το δικό μας είναι ένα νοσοκομείο που δεν έχει την υποδομή να νοσηλεύσει ανθρώπους COVID. Εδώ λοιπόν έχει γίνει άτυπα νοσοκομείο αναφοράς και αυτό χρειάζεται ενίσχυση σε προσωπικό,
ενίσχυση σε υποδομή, και με αυτή την έννοια έγινε και η δωρεά από την δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να λύνονται άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αποφάσεις που μπορεί να παίρνονται με μια υπογραφή. Είχαμε την καθυστέρηση αυτή, ελπίζω από εδώ και πέρα να μην συμβεί. Για παράδειγμα, είχαμε την καθυστέρηση για την δημοσίευση στο ΦΕΚ του διορισμού της πνευμονολόγου. Ναι, και πέρασαν μήνες και ήθελα και να σας πω κιόλας μόλις χθες. Ανακοινώθηκε ότι αυτό τελικά ολοκληρώνεται. Ολοκληρώθηκε, ναι. Ναι. Και γιατί προσέξτε, και ο πνευμονολόγος που έδειξε πολύ καλή διάθεση, ο κύριος Κοσμίδης που ήρθε από την Κατερίνη, μας είχε πει ο κύριος Τσιγκαλάγιας ότι δεν μπορεί ο ίδιος να μπει σε θάλαμο με κορονοϊό, εξυπηρετεί τα επίγοντα, όχι όμως κορονοϊό, που σημαίνει λοιπόν ακριβώς, ότι δεν είχαμε, το είπε ο κύριος Τσιγκαλάγιας. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή την περίοδο, με αυτήν την κρίση, το νοσοκομείο Καστοριάς δεν έχει την ειδικότητα του πνευμονολόγου που είναι απαραίτητη στον κορονοϊό. Και ευχαριστούμε τον κύριο Κοσμίδη για την πραγματικά πολύ σημαντική εθελοντική του συνεισφορά στο να έρθει ένα μήνα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, αλλά και εμείς από τον κύριο Τσιγκαλάγια πληροφορηθήκαμε ότι επειδή ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, mm-hmm. δεν μπορεί να μπει, στο θαλάμους του κορονοϊού. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος, παρότι είχε τα δικά του θέματα, είπε έρχομαι εδώ. Δεν το συζητάμε, εντάξει, είναι αξιέπαινος. Ναι, είναι σημαντικό πάρα πολύ, γι' αυτό και όλα το λέμε και λέω και πάλι, του δίνουμε συγχαρητήρια που ήρθε. Γιατί προσφέρθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήτανε πολλά χρόνια στην Καστοριά, αγαπάει την περιοχή. Να μπει σε COVID. Κυρία Τελιγιορίδου, μιλάτε με τη Μεσοποταμία, ενώ δηλαδή με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση στην καραντίνα. Είναι δύσκολη κατάσταση, πράγματι, γιατί πλέον ο εγκλεισμός αυτός δημιουργεί και άλλα προβλήματα, πέρα από τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν για την προστασία της υγείας τους. Δημιουργούνται και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασιακή τους θέση, mm-hmm. με την οικονομική τους κατάσταση. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχει αναλάβει ο Δήμος την εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής με την συμβολή της υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, υπάρχουν θέματα που μας βάζουν για το ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν σε τράπεζες και υπάρχουν χωριά τα οποία δεν έχουν ATM. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία από τη δική μου πλευρά τα μεταφέρω, τα αναφέρω στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους που έχουν αναλάβει εδώ. Και προσπαθούν να τα λύσουν. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα, με υγεία, να περάσουν αυτές οι δύσκολες ώρες. Είμαστε επιποδός όλοι, και εσείς και οι πάντες. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα έτσι να ξαναμιλήσουμε και να δούμε πλέον μηδενικά τα αποτελέσματα και στις δειγματοληψίες αλλά και στις εισαγωγές, ώστε να περάσει όλο αυτό. Να πω βέβαια, κύριε Τελιγιορίδου, ότι οι πληροφορίες που έχουμε και το ξέρετε όλοι είναι ότι ακόμα και σήμερα έχουμε συνανθρώπους, συμπολίτες μας που είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μακάρι να τα καταφέρουν, είναι και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μακάρι να ξεφύγουν τον κίνδυνο. Να ευχηθούμε σε όλους περαστικά, να συλληπιθούμε τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, να ευχηθούμε σε όλους όσους περνάνε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία περαστικά και να γυρίσουν γρήγορα στην οικογένειά τους, και να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, και να πω ότι μπορεί φέτος να κάνουμε το Πάσχα και αυτές τις γιορτές στο σπίτι μας. Οι καρδιές όμως όλων μας νομίζω ότι θα ενωθούν στο μήνυμα ότι τελικά η ζωή νικάει το θάνατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Αποχαιρετάμε την Ολυμπία Τελιγιορίδου.